Γεια σας φίλοι μου, γεια σας, θα πέσω κιόλας από τη χαρά μου. Μεγάλο χαμόγελο και μεγάλη χαρά έχω αυτή τη στιγμή, γιατί διάβασα δύο υπέροχες κατσουνάδες που μου έστειλε ο φίλος μου, ο Μπάμπης, από το Ρέθυμνο και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί επέλεξε δύο υπέροχες κριτικές κατσούνες από το κατσούνες.gr και έβγαλε μαντινάδες για αυτές. Και ωραίες μαντινάδες, όχι σαν τις δικές μου. Λοιπόν, ξεκινάω σε αυτό το βίντεο είναι, θα του δίνω ένα τίτλο όταν η κατσούνα γίνεται κατσουνάδα, έτσι. Και πάμε να ξεκινήσω με την πρώτη κατσούνα και την πρώτη κατσουνάδα. Κατσούνα πολυτσικουδιά, ο Μάρκος θα μου σάξει, με μερακλίδικη δουλειά όπως μου το έχει τάξει. Και αφήνω τάμπλετ και παίρνω κατσούνα. Απολυτσικουδιά, παχύς κορμός, υπέροχη κατσούνα, ελαφριά για τις αναλογίες της και συγκεκριμένα το σκονάκι μου, 1,35 το ύψος της, 1,400 γραμμάρια το βάρος της και 12 εκατοστά η περίμετρος του ψηλού, αρκετά παχιά. Έτσι, αυτό το βίντεο θα έχει μία κατσούνα, μία κατσουνάδα, μία κατσούνα, μία κατσουνάδα. Και πάμε για τη δεύτερη, γιατί δεν σταμάτησε εδώ. Λοιπόν, μακυροδιά δεν με χαλά, αρκεί να είναι ίσια. Γιατί στη μερακλίδικη δουλειά τα λόγια είναι περίσσια. Και για να δούμε τα περίσσια λόγια είναι για αυτήν εδώ την υπέροχη κριτική κατσούνα, η οποία πραγματικά τα λόγια είναι περίσσια. Απλά σας τη δείχνω. Πάλι παχύς κορμός. Από ξύλο ροδιάς. Σκονάκι. 1,48 το ύψος της. 1,350 γραμμάρια το βάρος της. Και 12 εκατοστά η περίμετρος του ξύλου. Μπάμπη, πάω επί τόπου να σου τη στείλω. Καλό περπάτητες. Καλό τάξιδες. Να τις πάρεις να γυρίσεις όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Φεύγω και μην ξεχνάτε, κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι μας στο YouTube ή όποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο εσείς επιθυμείτε να ενημερώνεστε για όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που ετοιμάζουμε για εσάς. Γεια σας!